είναι αρκετές οι χιλιάδες των φίλων των δύο ομάδων που κάνουν τώρα εδώ κοινή είσοδο στον αγωνιστικό χώρο. Είναι πολύ καλό το κλίμα, είναι και πολύ καλός ο καιρός και βλέπετε η διάθεση των οπαδών είναι σε ψηλά επίπεδα και ελπίζουμε να είναι τέτοια και των ποδοσφαιριστών που λογικά θα είναι αφού έχουν το κίνητρο και οι δύο ομάδες στο βαθμολογικό, ενώ βεβαίως είναι πάντα στη μέση σε αυτά τα παιχνίδια και το γόητρο. Ρένο Δημητριάδη, πολύ κοντά στην έναρξη του αγώνα, ένα πρώτο σχόλιο. Αναμενόμενες οι ενδεκάδες, θα έλεγα, Θωμά, ίσως μια μικρή, όχι έκπληξη θα έλεγα, ίσως η αλλαγή του Σολάρη με τον Γκαρσία. Διατήρηση ουσιαστικά γιατί είχε ξεκινήσει στην Πάφο. Το δικό μου σχόλιο θα έλεγα είναι ότι ίσως ο Γκαρσία να είναι πιο έτοιμος, ο Σολάρη όμως ξέρει το γάζι καλύτερα. Το έχει πατήσει πολλές φορές, έτσι. Είναι και αυτό κάτι ακριβώς. Και πολύ πιθανό να μέτρησε στο μυαλό του Νικόδημου Βασιλείου. Αυτό πιστεύω και εγώ, ότι αυτό ίσως να μέτρησε περισσότερο. Να κάνουμε και ένα σχόλιο, αν επιτρέπετε, για τις στολές του Απόλλωνα. Πολύ ωραίες φαίνονται. Για η ατραγή στολή, την οποία φοράει από την προηγούμενη αγωνιστική. Οι δύο αρχηγοί εδώ, ο Λεάντρο με τον Λόπες. Ο αρχηγός βεβαίως του Απόλλωνα, ο Μευκής, είναι η μεγάλη απουσία. Ο διεθνής άσος, ο οποίος υποβλήθηκε χθες σε πολύ ωραία επέμβαση, να το ευχηθούμε και περαστικά. Είναι μια μεγάλη απώλεια για τον Απόλλωνα. Οπωσδήποτε ένα παιδί ο οποίος ταλαιπωρήθηκε αρκετά φέτος με τραυματισμούς. Ελπίζουμε να είναι κάτι. Είναι καλή του χρονιά. Είναι άτυχη χρονιά για τον Μερκή. Φέτος είναι ο δεύτερος τραυματισμός. Είναι ο δεύτερος, ναι, όπως έχεις πει η Θωμά. Να το ευχηθούμε περαστικά και σύντομα να επιστρέψει. Έχει δρόμο ακόμα το πρόγραμμα. Είναι και ο Μικελίτο εκτός από πλευράς Απόλλωνα. Ενώ για τους γηπέδουχους δεν υπάρχουν απουσίες. Απλά ο Τόνι Σαβεύσκι άφησε εκτός αποστολής τον Ζωάο Άλβες. Λοιπόν, η αντίστροφη μέτρηση πλέον για την έναρξη του αγώνα. Η Ομόνια έχει 41 βαθμούς, όσους έχει και η ΑΕΛ, που στις 7 θα αντιμετωπίσει την Πάφο στο Τσίριο. Ενώ εδώ ο Ισαβεύσκι είναι την ομάδα του να κάνει πολύ καλό παιχνίδι στο Γάσι Ζή και δίνοντας 4-2 την Αλκή. Την είδε όμως γενικά το τελευταίο διάστημα να παίζει πολύ καλή μπάλα. Ήμουνα στο πρώτο παιχνίδι, Θωμά, στο Τσίριο. Τα δεδομένα ήταν τελείως διαφορετικά στο πρώτο παιχνίδι, όπου φαβορεί υπήρχε και ήταν ο Απόλλωνας, όταν η Ομόνια προσπαθούσε να βρει τα πόδια της. Θα έλεγα όμως σήμερα